Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην πόλη του Ρεθύμνου. Ευδιάθετος χαιρέτησε τον κόσμο, έβγαλε σέλφι και απόλαυσε τη βόλτα του με καλές καιρικές συνθήκες στις καφετέριες της παραλιακής. Καλή Κύριε Πρωθυπουργέ, σε καλωσορίζουμε στο Ρεθύμνου. Ευχαριστώ. Αν και θα προτιμώ πάντα να λέτε Κυριάκο, σε καλωσορίζω στο Ρεθύμνου, γιατί αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός απόλαυσε το καφέ του και συνομίλησε με στελέχη και φίλους του κόμματος σε καφετέρια στην παραλιακή, όπου δεν έλειψαν και οι μαντινάδες. Κυριάκο, βάστα δυνατά του κράτους στο τιμόνι, γιατί σε τριγυρίζουνε πολλόλογιο δαιμόνι. Που φέρατε γούρι στις εκλογές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη φορά που σας επισκέπτομαι πια ως Πρωθυπουργός της χώρας. Μου φέρατε γούρι στην προηγούμενη επίσκεψη. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουμε ως κυβέρνηση. Φέρατε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και σας ευχαριστώ για όλο τον αγώνα τον οποίο έχετε κάνει. Η κυβέρνηση δουλεύει σκληρά για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε αναφορά όχι μόνο στην οικονομία και ανάπτυξη του τόπου, αλλά και στον αντικαπνιαστικό νόμο. Η οικονομία ανακάμπτει, το βλέπετε παντού, θέσεις εργασίας δημιουργούνται, ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόζεται, χαίρομαι που το διαπιστώσατε. Και δεν θέλω να βλέπουμε μόνο την Κρήτη αναπτυξιακά ως ένα τόπο ευλογημένο για τον τουρισμό της και τον πρωτογενή τομέα, να τη δούμε και ως ένα περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά και να ξέρετε ότι θα είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτηθείς για το όνομα του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχει κάποιες ιδέες, όμως τον λόγο και σε αυτό το ζήτημα θα έχει, όπως είπε, η τοπική κοινωνία. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Γι' αυτό, μιας και το θύμηθε, θα ήταν πολύ καλό να ακούσετε τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Το ένα από τα δύο μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης και το απόγευμα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για τον ΒΟΑΚ, το δεύτερο μεγάλο αναπτυξιακό. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα και δια του στόματος του Πρωθυπουργού νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί ο κρητικός λαός.